Ο γοητευτικός Δεμβρεμιέ, το είδωλο μιας ολόκληρης εποχής, ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι του στην αιωνιότητα. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, μέσα στα 50 χρόνια καριέρας του, κράτησε επάξια τον τίτλο του πιο γοητευτικού αρσενικού στον κινηματογράφο. Ερμηνεύοντας τον σκληρό, τον ευέξαπτο, τον ερωτευμένο, έστησε το προφίλ του άνδρα πρότυπο, κάτι που επισφραγίστηκε από το καθιερωμένο πλέον σλόγγαν «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Τώρα! Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1936 και σπούδασε στη σχολή Μιχαηλίδη. Έφηβος, συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας με το θείασο Σπύρου Μουσούρη και Κρινιός Παπά. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1956 με το έργο του Ζακ Ανουή «Κορυδαλός». Σημαντικές ερμηνείες στο θέατρο: Κάσιος Νοθέλο, Λυσσασμένη γάτα του Τένεση Βίλιαμς, στο θέατρο Κοτοπούλη με Ηλιόπουλο, ο φίλος μου Λευτεράκης και Θανασάκης, ο πολιτευόμενος. Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Πήρε άδεια ηθοποιού πριν τελειώσει τη σχολή ως εξαιρετικό ταλέντο και εργάστηκε στο θέατρο Κοτοπούλη με κλασικό ρεπερτόριο και σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μιράτ. Το 1957 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία Μαρία Πενταγιώτησα στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Αν αυτό που νιώθω για σένα δεν είναι αγάπη, αλλά μόνο πόθος. Τζένι Καρέζη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μέρη Χρονοπούλου, Ζωή Λάσκαρη. Γυναίκες που στο πανί συνόδεψαν τον ηθοποιό που σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε ο δημοφιλέστερος Ζεν Πρεμιέ στη χώρα μας. Δεν θέλω να σε επικράνω. Μου φέρθηκες τόσο καλά, αλλά... Πάντα θα σου φέρω με καλά, Κώστα. Σε διακοπές στην Αίγινα, μια Ιταλίδα στην Ελλάδα, το τρελοκόριτσο, η μουσίτσα, το δόλωμα, Τζένι Τζένι, Βίβα Ρένα, μια σπεντάρας νιάτα, γυμνή στο δρόμο, το στραβόξυλο, ήταν μόνο μερικές από τις ταινίες για τις οποίες θα θυμόμαστε τον Μπάρκουλη. Λέτε να μας ξεχάσουμε παντρεμένους, καήκαμε. Καλά, δεν μην κάνετε και έτσι, δεν θα σας βάλουμε στο έξοδο, τα φουστανάκια μου τα έχω. Μία λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του έρχεται λίγα χρόνια αργότερα όταν έφυγε στην Αμερική και ασχολήθηκε με το τραγούδι. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αφοσιώθηκε στο θέατρο με σποραδικές εμφανίσεις στην τηλεόραση, στις τηλεοπτικές σειρές, Αμαρτίες γονέων, Η θησαυρή της Βέρμαχτ, Το γαλάζιο διαμάντι, Η έμπορη των εθνών. Στο θέατρο της Δευτέρας έκανε δύο έργα του Τσέχοφ, Το θείο Βάνια και Το γλάρο. Θα πάμε σπίτι μου, συμφωνεί. Επιλεγμένες εμφανίσεις έκανε και σε ταινίες του νεοελληνικού κινηματογράφου όπως το «Μαγαπάς» του Πανουσόπουλου, το «Με μια κραυγή» της Ηλιοπούλου, με τελευταία εμφάνιση στην ταινία του Δημήτρη Κολάτου «Αλέξανδρος και Αϊσέ». Στον άνθρωπο που με τη σιωπή του έκανε καρδιές να ραγίζουν, με το βλέμμα του έδωσε φως στα όνειρα των κοριτσιών, με το ταλέντο του επισφράγισε μία ολόκληρη εποχή, καλό ταξίδι.